Και μέσα σε όλα αυτά οι άκαμπτες φιγούρες των αντρίκελων που δεν είναι συναρμολογημένα, που γέρνουν. Θεωρούνται ευτελή τα αντρίκελα. Θεωρούνται αναλώσιμα. Ενώ η κατασκευή τους είναι, μπορεί να είναι και ήταν εξαιρετικά από πολύτιμα υλικά και με τεχνικές πολύτιμες, δηλαδή φυτεμένα ανθρώπινα μαλλιά, κέρινο σώμα, πορσελάνινα δόντια, δεν θα σκέφτονταν και κανείς ως κάτι πολύτιμο. Ενώ είχαν μια φοβερή παρουσία σαν πραγματικά όντα, είχαν απλώς το λειτουργικό τους χαρακτήρα. Δεν ήθελα να γίνει μια αναπαράσταση, να είναι σαν φωτογραφία μιας παράστασης. Okay, στις 5 η ώρα στη στέγη. Όπως βλέπεις το κουτί μιας κούκλας και αυτό το κουτί έχει ένα πλαίσιο και σχεδόν φαντάζεσαι ότι μπορεί αυτή να εξαφανιστεί, να πάρει μια στροφή και να τη χάσεις. Ότι αυτό είναι ένα παράθυρο για έναν κόσμο δικό της. Νομίζω έγκυται πάρα πολύ στη σωματική τους γλώσσα. Δηλαδή πρέπει να έχει μία ένταση, μία αγκύλωση, μία ψευτιά. Θα πάρουμε αυτά που είναι το ίδιο ύψος. Αυτά και αυτοί είναι σε μία ακριβέστατη κλίμακα όπου βασιζόμαστε στα νούμερα. Τη μεζούρα την έχεις. Τη μεζούρα την έχεις. Σαν αυτό. Αυτό είναι 4 μέτρα ύψος. Είναι 2,20. Έχω καλό μάτι. Ναι. Αν έμπαιναν δίπλα-δίπλα τα flats για 10 μέτρα, σύν άλλα 3 ή 4. 10 για να είμαστε 10 μέσα. 10 για να είμαστε μέσα. Ωραία. 9 τέτοια και... Και ένα μικρό. Ένα μικρό. Κατά τόσο. Ναι, κατά τόσο είναι ένα μέτρο, δεν είναι λίγο. Okay. Υπάρχει ένα ζήτημα με τα μεγέθη και έτσι. Τι ωραίο που είναι αυτό. Λεπτομέρειες είναι. Ναι. Δεδομένου ότι είναι παραπάνω μέτρα. Ένα κοπί εδώ. Αυτό έχει μια ματιέρα πολύ ωραία. Έχει και τα stencil, έχει και την αυτοκόλλητα. Αυτό και για την ρούλα να κάθεται μέσα. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Πειράζει. Είναι τίγκες της Σαγιονάρα. Θα βάλω έναν ο οποίος φοράει ένα σπορ κοστούμι αγγλικό του κροκέ, με κοντό παντελόνι tweed, με τσέπι, με χοντρό tweed, με καρό, δίπλα σε μία η οποία θα είναι η αγγελική, ας πούμε, σκέφτομαι να την κάνω όπως την Κατρίν Ντενεύ στο Belle de Jour, που έχει τα άσπρα γιακαδάκια και τις μανσέτες και είναι μαύρο ρούχο. Ας πούμε, αυτοί οι δύο είναι από άλλες χώρες, εποχές. Δηλαδή, ναι, okay. Σκανάροντάς το, να υπάρχουν, ας πούμε, οι Διόνυ Κουρτάκη, θέλω να την κάνω art deco εσώρουχα. Οπότε να μην ταιριάζουν, να μην φαίνεται ότι όλο αυτό είναι μια φωτογραφία παράστασης,
αλλά ότι είναι αντρίκελα για να μπουν σε άλλους ορόφους ενός πολυκαταστήματος. Ήθελα να έχουν όλοι αυστηρές γραμμές, τίποτα χωρίς φόρμα, και δεν ήθελα να είναι όλα βεστιάριο ή vintage. Κάποια θα είναι, αλλά ήθελα να χρησιμοποιήσουμε όσο πιο υψηλή ραπτική σύγχρονη μπορούμε να βρούμε μέσα στην Αθήνα. Τηρώ και πολύ form-fitting. Δηλαδή, ίσως αυτό να ήταν πιο ωραίο. Το σώτρις που ήταν εδώ. Ναι. Και άλλα. Οπωσδήποτε. Κοίτα αυτό. Νικόλα και αυτό. Είναι off the shoulders, βλέπεις πως είναι. Ναι. Καλή σας μέρα. Είναι σκουλά αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αυστηρό κοστού. Ναι. Ρατυλίξτε τα μας. Ναι. Έχει τυγιακάδες μέσα. Ναι. Νικόλα, έλα να δεις. Του λείπες, παρακαλώ. Ζούλιας είναι αυτό. Ship. Ναι. Τέλεια. Beautiful. Υπέροχο. Και το υφάσμα είναι ακριβώς, ναι, αυτό που χρειάζεται. Α, έχουμε βάλει και το... και αυτό που είναι ράφια. Αυτό. Το μεσαίο. Και η σχέση που έχουν αυτοί με τα έπιπλα ποια είναι? Δεν έχουν. Τα έπιπλα είναι εκεί επειδή και αυτά ήρθαν ως αντικείμενα και αυτά είναι το υπόγενος τελωνίου εδώ. Αυτό. Κάτι είναι αυτό. Δηλαδή είναι πάλι στρόγγυλο, αλλά... Να μιλήσουμε λίγο business. Ναι, κάτσε να δούμε πρώτα. Να. Νομίζω ότι έχουμε διάφορα. Να το. Ναι. Αυτό. Δεν είναι ανάγκη να είναι κομπλέ, αλλά αν έχεις και χέρια και πούδι. Ωπα, θέλει πολύ προσοχή, ε. Αυτό είναι αντρικό, νομίζω. Αλλά θέλω ένα και για τον Κωνσταντίνο Β. Αυτό. Το θέλω. Ναι. Είναι ακριβώς το τέλειο χέρι. Πώς λαμβάνεται και αυτό. Είναι κανένα από όλα αυτά ζευγάρι. Έχουμε ένα οποιοδήποτε άλλο μπούστο. Πέφτω. Αυτό το μπούστο για τυλιγμένο. Για ποιο? Για το τυλιγμένο. Πρέπει να έχει κεφάλι. Α, θέλεις το κεφάλι. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω, Θάνο. Ναι. Αυτό δεν είναι λίγο σαν να μην έχει καθόλου στήθος. Δεν είναι θηλυκό αυτό. Νομίζω πάβει να είναι. Ναι, όχι. Αυτό είναι προεφηβικό στήθος. Μέχρι πάνω. Πάμε, φύγουμε. Πάμε, πάμε. Δεν θέλουμε πόδια. Θάνος. Είμαι Μαρίτα. Γεια, χάρηκα. Είναι όλοι τους αντρίκελα. Επειδή είναι αντρίκελα τα οποία είναι με έναν τρόπο σχεδόν παράτερα μεταξύ τους, αλλά είναι από Art Deco μέχρι δεκαετία 40, 50, 60 κάποιοι. Κάποιοι είναι μπούστα, κάποιοι είναι μόνο κεφάλια, κάποιοι είναι ολόσωμοι, κάποιοι είναι χωρίς να είναι πλήρως συναρμολογημένοι. Πέρα από το ποια, σε ποια ίσως δεκαετία ανήκουν, που δεν είναι ζήτημα ο καθένας από δεκαετία, αλλά αναφορές στο μακιγιάζ της κάθε εποχής, ας πούμε, δεν είναι για να το αναπαραστήσουμε, δηλαδή το τέλειο cut eye 60s, όχι αυτό, αλλά για να έχει από punk στοιχεία μέχρι neon. Ας πούμε, τα φρύδια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στους περισσότερους θα τα σβήσουμε και κατόπιν από πάνω τους μπορούμε να ζωγραφίσουμε άλλα σχήματα τα οποία θα τους δίνουν μία ανάταση στα μάτια, αλλά ώστε τα μάτια να γίνουν
μια μισή φορά μεγαλύτερα ή μισή φορά μεγαλύτερα από ό,τι είναι. Νομίζω ότι μπορούν να σηκώσουν κάτι τρομερά character. Ναι. Όμορφο μεν, αλλά μπορεί να είναι πολύ θαραλέο. Και αυτές οι αραχνένιες βλεφαρίδες, που είναι τελείως άκυρες στη διάταξή τους, είναι... Ναι. Μπορεί να το περάσει και αυτό μία. Ναι, ας λερωθεί και το από κάτω που δεν θα φαίνεται. Θα κόψουν το κεφάλι του και τον γυρίσουν. Όχι, όχι. Πρέπει να κοπεί τόσο από τη βάση, έτσι όπως είναι τώρα, και να ενωθούν αυτά τα δύο. Υπέροχο. Δηλαδή, ας το περάσουν όλο μαύρο. Από το βαλάεις πάει ακριβώς... εκεί. Ενώ. Δίπλα του είναι ο Ακύλας. Θες να βάλουμε αυτό για Ακύλα. Ναι, έχει περισσότερο κύρος. Ας πούμε αυτή είναι η Ελίνα. Το χέρι του είναι μόλις μπροστά της. Δηλαδή αυτή η σχέση είναι σωστή και αυτός μπαίνει λίγο πιο αριστερά. Λίγο πιο μέσα, ναι. Αυτή είναι η τρομερή σύνθεση. Η Θάτσερ και η Άννα Κοκκίνου. Να με κάνετε και εμένα ανθρωπάκι να ζω στις μακέτες σας. Μήπως δεν κατάλαβαν καλά. Θα έρθει με μια μικρή κλίση έτσι. Από πίσω του. Το ένα μεγάλο από πάνω και μπροστά τους. Πρέπει να έχουν ακριβώς τις ίδιες σκιές, την ίδια ένταση. Ακριβώς οι ίδιοι. Τρελό χέρι. Τρελό. Αναπηχιαστικά τρελό. Δεν πολύ ωραία το κάνω. Πόνο. Έλα, συνεχίζεις. Πάρ' το πάνω σου. Είμαι σίγουρα καλύτερα. Γιατί να με ζήσω ότι αυτό θα το... Τι είναι η διόρυψη, η διδακτική και θα μας βάλουμε. Παναγιά μου. Είναι λίγο πιο απειλητικό να στέκεται στο γύσο. Μπορεί να βάλει τα χέρια της. Τα χέρια της είναι κομμένα και είναι μπροστά. Είναι. Και το πάτωμα, και τι ωραία που είναι τα τρίματα. Για χαρά είναι. Ωραία, τι να κάνουμε, να τη βάψουμε αυτήν. Μπορεί, ναι. Ναι. Άστο τώρα. Θέλω να πω ότι έτσι όπως το είχες, φτιάχνανε ένα πολύ αμπιστρέ πλαίσιο που ήταν αυτά τα χέρια μέσα. Ήταν λίγο σαν μυστικό. Ωραία, τότε από τα βρώμικα κομμάτια της κούτας που έχουμε διαλύσει. Α, μπράβο, αυτό ναι. Θα ντύσουμε αυτό. Αυτό ναι. Και θα έχει πραγματική ματιέρα. Έχουμε καναπέδες έξω. Ναι. Μπορείτε να κάνετε ανέσεις και ναι, φαγητά και τσάγια και ό,τι θέλουμε.
Ωραία. Και ένας-ένας θα παίρνουμε σειρά να φτιαχτούμε. Ωραία, και θα περιμένουμε. Αυτό τι είναι αυτό το χέρι? Έλα, Γιώργο. Τίποτα. Τίποτα. Ούτε μπουτί. European. Αν υπάρχει μια λέξη μπούσουλας για τα μάτια των αντρών, είναι πατίνα. Πατίνα. Ας πούμε για το πρόσωπο της Λίντας, σβήνουμε τα φρύδια. Που της ανοίγει το πρόσωπο και την κάνει και λίγο πιο θλιμμένη. Ναι. Δεκαετίας 30, Art Deco, ναι. Αυτός λιγότερο τέρας. Okay. Τώρα θα ντυθώ εγώ. Πιο μεγάλο. Το χέρι μου ενώ. Το είδες το κονσεπτάκι. Είστε όλοι αντρίκελα σε μια εποχή τύπου ίσως 30, ας πούμε, στο υπόγειο ενός τελωνίου και σας ξεπακετάρουν μέσα από παλιές κούτες και καφάσια και καδρόνια και τέτοια. Θα σου καθαρίσω το λαιμό τότε και το υπόλοιπο θα προσθέσω μόνος μου. Θα προσθέσω εγώ για να φαίνεται λίγο πιο παχύ. Θα προσθέσω με χρώμα. Θα το προσθέσω για να γράφει περισσότερο πάνω να γράφει 12 ημερών τώρα, ξέρω που είναι αυτό. Για να μην είναι ενδιάμεσο, ή να είναι γένεια ή να είναι ξούρα. Οπότε θα σου καθαρίσω το λαιμό για να φαίνεται καθαρό και το υπόλοιπο θα σου το προσθέσω εγώ για να φαίνεται γένεια. Είναι λες ένα χάσκι και επειδή κάνει και αυτή την περίεργη πόζα που γέρνει, θα γέρνει το παντελόν του. Δεν είναι αυτό. Όχι, θέλει. Όχι, όχι, όχι. Άρα είναι όλο. Τα μάνικινς έχουν μία απεύθυνση του κορμού τους μπροστά, σχεδόν εκτός κέντρου βάρους και το κεφάλι έχει μία άλλη κατεύθυνση. Θα το κάνουμε on set. Ναι. Εγώ έχω μία ζυμό, δεν ξέρω τι ξέρω. Τις ξέρω βέβαια, τις ξέρω τη ζυμό.
Μία από το Παρίσι. Έχει δόντια. Έχει. Και αυτό είναι το σαγηνευτικό και το ερωτεύσιμο με τις κούκλες που φτιάχνονται από το χέρι. Η κάθε μια είναι, είναι άλλος άνθρωπος. Γίνονται άνθρωποι. Δηλαδή, το ότι τις έχει δημιουργήσει ένα χέρι, την κάθε μια ξεχωριστά, τις κάνει σαν να είναι μια γένα. Πολλές φορές κούκλες με ατέλειες πάνε για πολλά λεφτά, επειδή αυτή η ατέλεια θεωρείται μοναδική. Ναι. Απλά σκύψε το κεφάλι σου πίσω. Βάλ το δάχτυλο σου εδώ και πήγαινε μπροστά τώρα. Οκ. Okay. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι πιο πολύ πώς παίζει μια κούκλα σε ένα κάδρο, σε μια φωτό, παρά η κούκλα ίδια. Τρομερός. Ορίστε. Τρομερός. Γεια σας. Είσαι τέρστη. Απλά το έφερε εδώ. James Bond. Με το μουσί σου τι σχέση έχετε, αγαπιέστε πάρα πολύ, στο μήκος του. Μπορώ να το τριμάρω λίγο. Αχ, πολύ ωραίο. Έχουμε να ζήσουμε πολλά ακόμα. Τίποτα δεν έχουμε δει. Αγαπώ πάρα πολύ κάτι το οποίο έχει μια πραγματική προσπάθεια από ένα, από ένα χέρι. Ναι. Θέλω να ξέρω ότι μπορώ να έρθω στο στούντιο και να, και να το πιάσω. Δηλαδή, αυτό με ζεσταίνει και με κάνει να... Να θέλω να μπω σε αυτόν τον κόσμο, να ξέρω ότι υπάρχει φύστα και όλες οι ατέλειες προσθέτουν σε αυτό. Οι ατέλειες δηλαδή, ότι βλέπω το τακάκι, ας πούμε. Γέρι, τακάκι, δηλαδή είναι πραγματικό. Ναι, έχεις δίκιο. Αυτό είναι από όλη αυτή η ιδέα με τα αντρίκελα, ξεκίνησε από αυτόν τον... Δηλαδή, μου ξεκίνησε όταν ανακάλυψα αυτόν τον Λέστερ Γκάμπα. Ο Λέστερ Γκάμπα ήταν γλύπτης και το πράγμα του ήταν ότι έφτιαχνε μανεκέν βιτρίνας για μαγαζιά όπως το Saks Fifth Avenue, το Bergdorf's στη Νέα Υόρκη. Και έφτιαξε ένα μανεκέν, ένα αντρίκελο, το οποίο το όνομασε Σύνθια και αυτή είναι η ιστορία της. Η Σύνθια ντύνεται. Η Σύνθια έρχεται μανικιουρίσει στο σπίτι και την περιποιείται. Τη Σύνθια τη βγάζουμε το βράδυ, πηγαίνει στην όπερα και το επόμενο καρέ είναι η Σύνθια που κάθεται... Η Σύνθια έχει μόνο αυτή τη στάση. Είναι με τσιγάρο έτσι, καμπούρα και τύπου Ντίντριχ. Εφήβρε έναν χαρακτήρα, του δώσε ζωή, μας το παρουσίασε έτσι και την αποδεχτήκαμε ότι αυτή είναι η Σύνθια. Τι έχεις πάθει? Του Ιωάννη Τσιριγότη. Νομίζω ότι σας αρέσει. Το δένε με μαεστρία. Θέλω πολύ ουστιολέτα. Αστείες. Σας παρακαλώ. Έλα, παιδιά, αστείες. Είμαστε επαγγελματίες εδώ. Κάποιος μείνει οκ μπροστά. Ναι. Το κρατάω. Ας καρβίτσα. Ναι, ένα λεπτό. Έχω. Έχω κι εγώ, έλα. Όλοι έχουν μια καρφίτσα σε αυτό το team. Στη σφυγγή. Πολλά. Yeah. Και πάντα. Κωνσταντίνε, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν είναι τίποτα εξαιρετημένο και περίεργο. Είναι ακριβώς αυτό.
παρά αυτό. Και πρέπει να πιαστείς από κάπου. Περίμενα χειρότερα. Απίστευτο, ε. Είναι απίστευτο. Είναι υπέροχο. Ναι. Εύα. Εύα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι σαν παγάκια. Είναι οδοντογλυφίδες παγάκια. Κοίτα πώς αντανακλά το φως. Πάμε να το κλειδώσουμε αυτό κάπου. Ναι. Απλά θα το κρατήσεις εδώ. Εντάξει. Και επειδή με ψαρώνεις δεν θα κουνηθώ νομίζω καθόλου. Ναι, αλλά ήδη κουνιέσαι. Όχι. Και σήκω πάνω. Απλά θέλω να κρύψω. Σε πονάει? Όχι. Όση ώρα κινούμαι το ριζόμα. Δεν ακούω. Αν σε ψήσουμε, δεν θα κολλήσεις το ταψί. Α, ωραία. Και είναι το κεφάλι πίσω. Βάλ το δάχτυλό σου εδώ. Εγώ. Μπροστά. Ζούπατο. Άστο. Κράτα μου το εδώ. Ναι. Αυτό πονάει. Όχι. Πω, τα κάνεις όλα. Είναι αυτό αυτή η σπαστική συνωμοταξία ανθρώπου. Που, ναι, που πιστεύει ότι. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι μ' αρέσουν τα πράγματα με ένα συγκεκριμένο τρόπο που αν δεν τα κάνεις μόνος σου, δεν είσαι ευχαριστημένος μετά. Ναι, γύρω να πίσω. Okay. Δοκιμάζω για αυτό. Μυθολογικό, σαν κέρατο είναι. Αλλά αυτό το καπέλο είναι θρυλικό. Είναι ο καλύτερος σχεδιαστής καπέλων στην ιστορία των καπέλων. Αλλά σε όλη την ιστορία των καπέλων. Μου σκοτώσει, φίλοι, θα βάλει ανθρώπους να με δολοφονήσουν. Νομίζω πως ναι. Πως ναι, θα με δολοφονήσουν. Πάει το κόκκινο. Είναι πολεμίστρια. Βέβαια. Πρέπει να κάνουμε και λίγο reference στο Φουκιβίρι. Fuck fashion. Ουφ. Ναι, τέλειο. Χέρια πίσω την πλάτη. Υπέροχο. Μπορώ να πω και το... Αφ, τέλειο αυτό μου και τα σπλαγή. Ναι, γύρω το κεφάλι πίσω.
Κοίταμε. Ναι, ναι, αυτό που πήγες να κάνεις που κοιτούσες πλαγίως. Τα μάτια σου... Να σκεφτούμε ότι είναι από το Βέλγιο και ότι είναι δασκάλα πρώτης γυμνασίου. Τους έχει μικρούς, δηλαδή πολύ εύκολα εντυπωσιάζονται. Πες ότι η απεύθυνση είναι μαθητής που θες να βγάλεις το άχτι σου πάνω του. Αχ, πώς θα το κάνω αυτό. Ναι. Μαθητής. Ναι. Να σου τραβήξω λίγο το τζάκετ. Ναι. Έλα μου θα σου εδώ. Είναι δικά σου, δικά σου, δικά σου. Και μετά είναι αυτή. Ποια είναι αυτή. Μόνο το αριστερό σου κι άλλο μέσα. Χωρίς να πάψει να είναι ίσιο το δεξί. Σαν σε ξάφνιασμα και κράτα τα έτσι. Μπορείς λίγο πιο πολύ. Ναι, αυτό. Μπορείς και λίγο πιο πολύ. Mm. Ας πούμε, ένα κόλπο είναι ότι ενώ κοιτάς, ενώ τα μάτια σου έχουν μια κατεύθυνση εκεί, με την περιφερειακή σου όραση κοιτάς την κάμερα και εσένα, ας πούμε. Ναι, και έτσι το βλέμμα μου, ενώ κοιτάει, δεν κοιτάει. Ναι, 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 ναι. Και έτσι έχει κάτι, έχει κάτι γυάλινο. Η χρειά της φωνής μου πρέπει να είναι τέρας, έτσι. Όχι, παιδί μου. Κάνε αυτό, yeah. Κάνε τ' άλλο. Oh, φρίκι. Ωραία. Είναι ακριβώς η τέλεια διάμετρος για αυτό το βραχιόλι. Είναι το τέλειο χέρι για αυτό το βραχιόλι. Μόλις αυτό είπες. Θα το επικοινωνήσω. Στέκεται. Και λίγο με το... Εδώ. Ανάταση, δάχτυλα, μάτια, ευθεία κάθετη. Ωραία, ας δοκιμάσουμε μια άλλη κατεύθυνση, η οποία μπορεί να είναι λίγο πιο δεξιά από εκεί που κοιτάς. Μόνο με τα μάτια πάλι. Το άλλαξε, ωραία, εκεί. Δεν κάνεις ίσως και άλλο. Τόσο... Όχι, όχι, ακόμα. Τα χέρια κάτω, σαν εγώ να σε τραβάω προς τα μένα. Αυτό, για να δούμε ένα ακόμα, περίμενε. Ωραία, πάμε. Περιφερειακή όραση. Πολύ ωραίος βγαίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό, λίγο πιο κάτω. Εκεί. Δώστε μου την καμπαζίνα. Ωραία. Κοριτσιά, να έρθουμε λίγο να βγατήσουμε το χόρτο. Ωραία. Για να το δούμε. Σε αυτή την πόζα, σήκωσε μου το χέρι σου έτσι. Δηλαδή το δεξί σου χέρι. Για κάτσε εδώ. Και ας πούμε, ψάχνω τώρα να βρω τις θέσεις, εντάξει. Οπότε αυτό που είπαμε με τα πόδια που πατάνε κάτω. Ναι. Κάνουμε αυτό. Τέλειο, Κωνσταντίνε. Και αυτό, κλείσε τον αγκώνα λίγο πιο μέσα, κατέβασε το κάτω. Έχεις πολύ ωραία χέρια και απλά σκέψω ότι είναι απαλά και απλά τραβιούνται από νήματα. Uh-huh. Περισσότερο δεν πάει φυσικά, είναι ανθρωπίνος δύσκολο. Κοίτα, πάει και αυτό. Α, οκ. Ιώ, αυτό μπορεί να... Μπορώ να το χρησιμοποιήσουμε γιατί... Τώρα δεν είμαι με τακούνι, βέβαια, αλλά... Αυτό θέλω. Κοίτα, μη γέρνεις έτσι. Φέρ' το τελείως ευθεία. Και σπάσε λίγο το λαιμό, λίγο να γυρίσει το κεφάλι μπροστά. Ρομποτικά, ξέρεις. Ναι, αυτό το αφύσικο. Ωραία. Αγγελική, το αριστερό σου χέρι δημιούργησε χώρο ανάμεσα στο χέρι και στον κορμό σου. Ωραία. Και άνοιξε πάνω σε αυτό τον άξονα το χέρι προς τα έξω. Αυτό, stop και χαμήλωσε το πιο κάτω. Κοίτα το φακού και γρούλωσε τα μάτια. Ρούλα έτσι.
Το γόνατό σου διώνει πιο πολύ σπασμένο αυτό. Εάν γίνεται να προσπαθήσουμε να μην κουνηθούμε καθόλου για να το πάμε μερικές φορές. Πάμε. Και γούρλωσέ τα, ψιθυρίζεις ένα μικρό όμικρον. Αυτό, τέλειο.